Σειρά έχει ο κύριος Ιωάννης Γρεκός. Ο Γιάννης Γρεκός είναι αρχαιολόγος. Στο ευρύ κοινό είναι περισσότερο γνωστός από τις συναρπαστικές ξεναγίες που κάνει κατά καιρούς σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Σηματείας. Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι το ίδιο γλαφυρός στην εισήγησή του με τον ερευνητικό τίτλο «Ιερές εικόνες, ερωτικές υποσχέσεις και τραυματικοί αποκαλακτισμοί». Ο λόγος που είναι γυναική ως στήθος στην αρχαιότητα. Σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Καλονής, Χειρουργία ή στο Photoshop, αλλά οπωσδήποτε ωραία, μέσα σε ένα περιβάλλον διάχυτου και τυραννικού ερωτισμού. Ομοίως, οι εικόνες του γυναικείου στήθους συγκεφαλαιώνουν τη γυναικεία σεξουαλικότητα για να το εκφράσω πιο ορθά, είναι το εργαλείο που καθιερώνει, ένα από τα εργαλεία που καθιερώνει τον θηλυκό άνθρωπο ως έμφυρο υποκείμενο. Παραδόξως, η δημόσια εικόνα του γαλακτοφόρου ή θυλάζοντος στήθους παραμένει υποβαθμισμένη, περιορισμένη σε χώρο και χρόνο, ίσως ένα από τα τελευταία ταμπού της κατά τα άλλα ελεύθερης και κομπλεξάρης της δυτικής μας φαντασίας. Ούτε λόγος βέβαια για τη δημόσια προβολή του γυρεού ή νοσούντος στήθους, αποκλειστικός ανάδοχος των οποίων είναι η ιατρική επιστήμη. Σε καμιά άλλη επίσης εποχή δεν έχουν υποθεί γραφτεί ή απεικονιστεί τόσα πολλά και τόσο διαφορετικά πράγματα για το σώμα ως ιατρικό, βιοπολιτικό και σεξουαλικό πεδίο. Το σώμα εκλαμβάνεται ως οργανικό σύνολο ατομικά, ως δημογραφικός, επιδημιολογικός, οικονομικός, νομικός δείκτης και μηχανισμός, ως το κατεξοχήν αντικείμενο της μέρημνάς μας, φορέας και εκφραστής της απόλαυσης, της ελευθερίας, της ομορφιάς ή των αντιθέτων του. Προπάντων όμως ως εξαντλητικό αντικείμενο γνώσης. Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό σωματικής εικόνας και λόγου, επιλέγω να σταθώ πρώτα στα λόγια της Γκαγιάτρη Τσακραβόρτρης Σπίβακ. Αν σκέφτεται κανείς πραγματικά το σώμα καθ' αυτό, δεν υπάρχει καμία εφικτή διαγράφηση. Υπάρχουν σκέψεις για το σώμα ως σύστημα, υπάρχουν αξιακές κωδικοποιήσεις. Το σώμα, το καθαυτό σώμα, δεν μπορεί να είναι θέμα σκέψης και εγώ δεν μπορώ βεβαίως να το προσεγγίσω. Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από μια συνέντευξη της μεγάλης Ινδής φιλοσόφου και κορυφαίας του αγγλόφωνου φεμινισμού και θέτει μια αναπορία, μια ριζική αδυναμία να αποτελέσει το σώμα ένα αντικείμενο καθαρής και αδιαμεσολάβητης σκέψης. Γεννιόμαστε από ένα σώμα, πεθαίνουμε σε ένα σώμα. Είναι τόσο αυτονόητη, δεδομένη και φυσική αυτή η διατύπωση, ώστε τα παραπάνω λόγια να έχουν τουλάχιστον ανοίγεια. Στη δική μας αντίληψη δεν υπάρχει τίποτα πιο απτό, οικείο και δικό μας από το ίδιο μας το σώμα. Το κουβαλάμε παντού, είναι η πρωταρχική μας μέρημνα, είναι η έδρα όλων μας των αισθήσεων, των αισθημάτων και των σκέψεων. Παρ' όλα αυτά, αξίζει νομίζω να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτή την θεμελιώδη απορία, η οποία δεν περιγράφει τίποτα περισσότερο από τον τρόπο που εμείς συγκροτούμε τον εαυτό μας ως υποκείμενα που σκέπτονται απέναντι σε έναν κόσμο. Για μας κάτι υπάρχει είτε ως συνείδηση είτε ως αντικείμενο. Κόκκιτο έργο σου. Είναι σχεδόν αδύνατο να ξεφύγουμε από αυτή τη συνθήκη, να απογαλακτιστούμε από τον μαστό που θρέφει την νεοκαιρική μας αντίληψη. Το σκεπτόμενο υποκείμενο και ο κόσμος απέναντι. Ένα μέσα και ένα έξω. Μια εσωτερική συνείδηση και ζωή και μια εξωτερική πραγματικότητα. Το σώμα που ανήκει. Έχουμε συνείδηση του σώματός μας και των λειτουργιών του. Το παρατηρούμε, το μελετούμε, το εξετάζουμε εξ
μουσικιστικά, μετέχοντας και οι ίδιοι στην παρατήρηση. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από το σώμα μας και να το δούμε σαν κάτι τελείως εξωτερικό. Διαθέτουμε μια σαφή αντίληψη για τη σωματικότητα, κυρίως όμως από τον καθρέφτη του άλλου σώματος, που σημαίνει ότι το σώμα είναι αξεχώριστο από την εικόνα, την αναπαράστασή του. Ακριβώς το κατόφλι μεταξύ του έξω και του μέσα, μεταξύ εξωτερικής πραγματικότητας και συνείδησης, θα ξεκινήσω την σύντομη αυτή αναφορά μου στις εικόνες και τις ιδέες του γυναικείου σώματος γνωστού στην αρχαιότητα. Και θα αρχίσω με τον Όμηρο, γιατί πιστεύω ότι τα δύο έπη που κατέληξαν μετά από μια μακρά αποφορική πορεία στη γραπτή τους μορφή με το όνομα του Ομήρου, κάπου ανάμεσα στα μέσα του 8ου και τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., στέκονται στο ίδιο ακριβώς κατόφλι. Ο Όμηρος δεν διαθέτει καμία λέξη για το ανθρώπινο σώμα. Η λέξη σώμα, από το ρήμα σώζομαι, περιγράφει στα έπη αποκλειστικά το πτώμα, ό,τι δηλαδή καταλήγει στον εξωτερικό κόσμο ως ένα αδυσόπιτο υλικό αντικείμενο όταν στερηθεί τη ζωοδόμου πνοή του. Ομοίως και η λέξη ψυχή αφορά κυρίως τις ψυχές των νεκρών. Στα ομιλικά έπη, η αναφορά στο ζώο σώμα γίνεται πάντοτε στο πληθυντικό και αφορά τη μέρα του μέλη του. Τα γεία, όσα κινούνται με αρθρώσεις, και τα μέλια, όσα διαθέτουν τη δύναμη των μειώνων. Παρ' όλα αυτά, ο Όμηρος διέθετε μια σαφή αντίληψη της σωματικότητας, της εντύπωσης και εικόνας που παρέχει η θέα ενός σώματος. Η λέξη δέμας, το παράστημα, χρησιμοποιείται πάντοτε ως εθνική της αναφοράς. Κάποιος είναι μικρός, είναι ψηλός, είναι μεγάλος, ως προς το δέμας, ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σωματική του παρουσία. Χρός είναι η επιδερμίδα, το σωματικό όριο που προκαλεί μια ορισμένη χρωματική εντύπωση. Το ψυχοπνευματικό όργανο που προκαλεί συναισθήματα, παρακινεί σε δράση, εδρεύει στο στήθος και εγκαταλείπει τον άνθρωπο με το θάνατό του. Είναι ο θυμός. Ενώ ο νόμος είναι το όργανο που προκαλεί ιδέες και σκέψεις. Το γυναικείο κάλλος στον Όμηρο αφορά και αυτό σε επιμέρους χαρακτηριστικά του γυναικείου σώματος ή της εμφάνισης. Η ναυσικά είναι εύπεπλος και ρευκόλεμος, χέρα δηλαδή, η κύκη είναι καλυπλόκαμος. Έτσι και τα γύρα τα καλή ισχύρος, καλύκομος, καλυπέδιδος. Η σύζυγος Πινελόπη είναι περίφρον και εχέφρον, ζυγίζεται δηλαδή με μια ηθική κατηγορία η οποία θα μας εισάγει προς την αρχαϊκή εποχή, ενώ η ομορφιά της καλυψούς ή της κύκης που δεν θελούν ο ανδρικός ζυγό είναι δολόεσα. Η εικόνα του γυναικείου κάλου στον Όμηρο είναι λαμπερή και ιερή. Η καλυψό είναι δία θεάρου, ενώ το κάλος της Ελένης καταστροφικό, επειδή ακριβώς έμοιαζε με θεάρου. Ενώ στην εικονογραφία, από την προϊστορία, πολύ πρόσφατα, θυμηθείτε την πυλήνη μορφή από το Σέστρο μέχρι την Παναγία, αφορμή για την αποκάλυψη του γυναικείου στήθους ήταν κυρίως ο φυλακισμός, ιερή εικόνα κατ' εξοχήν, με την πυροτρόφο ή φυλάζουσα θεά να απεικονίζεται καθισμένη σε θρόνο και τον ήπιο στον κόρφο της. Στη λογοτεχνία όμως, από τον Όμηρο έως την Αττική τραγωδία, η σκηνή αυτή παρουσιάζεται διαστραμμένη. Το γυναικείο στήθος αποκαλύπτεται ενώπιον ένθρωπου ανθρώπου, πάντα σε στιγμές ηγεσίας και κινδύνου και με επικείμενο ή ενδεχόμενο τον θάνατο της ηγετεύουσας ή του τέκνη της. Η φυλάζουσα χειρονομία της Εκάδα στην Ιλιάδα προσπαθεί να αποτρέψει τον Έκτορα από τον θάνατό του. Οδύρετο δάκρυ χαίρουσα, κόλπον ανιεμένη, εντέρυφη δε μαζόν ανέσχε, άνοιξε τον κόρφο της και καρπούσε το μαστό της. Ακόμα και όταν η Ελένη γυμνώνει το στήθος της στο Μενέλαο ως ερωτικό δέλεα, το κάνει για να αποφύγει την τιμωρία της με θάνατο. Η αρχαϊκή εποχή είναι η περίοδος ανάδυσης ισχυρών προσωπικότητων, ανδρικών, όπως για παράδειγμα η τύραννη, αλλά και γυναικείων. Αξίζει μόνο να αναφέρω ότι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στον αρχαίο κόσμο, αυτή και την κατοπινή περίοδο, είναι η δελφική ιέρεια του Απόλλωνος. Την εποχή αυτή φαίνεται να προβάλλει ως επάγγελμα και ημέρα ο άνθρωπος που θα γνωρίζει και βρίσκεται πιο κοντά στο γυναικείο σώμα για αιώνες. Σε αντίθεση με την κοινή σεξιστική πατριαρχική αντίληψη για την πόρνη, το αρχαιότερο γυναικείο επάγγελμα στον κόσμο είναι αυτό της μέρας. Τα αρχαία ιατρικά γυναικολογικά συγγράμματα και οι διδαχές που θα παράγονται από το
βασικά χρόνια έως την στερεοτυπία, φέρνει ως αποδέκτους κυρίως τις μέρες και η γνώση του γυναικείου σώματος και της φυσιολογίας θα προέρχεται κυρίως από αυτές. Η δημιουργία ή η κατασκευή της γυναίκας στην αρχαϊκή σκέψη και όχι μόνο στην ελληνική, δεν συνιστά ένα βιολογικό ή εξαιρετικό λόγο. Αντιθέτως, συμβαίνει εκ των υστέρων, είναι ένα γεγονός ηθικό, στενά συνδεδεμένο με το μύθο της πτώσεως, με το καλό και το κακό, με τον δόλο και την ανθρώπινη δυστυχία. Η Πανδώρα, η πρώτη γυναίκα, όπως αφηγείται ο Ισίωδος, κατασκευάζεται από το μύθο για την Αθηνά, με τις οδηγίες του ύψης του Αμπρός, με στόχο να τιμωρήσει το ανθρώπινο γένος και την διακυκλοπή της φωτιάς. Το επικίνδυνο γυναικείο κάλος, που στο έπος διέχεται μόνο η Ελένη, οι θεές που κατοικούσαν σε Έλληνες νήσους, προς τις οποίες οι άντρες ξέφευγαν από την πορεία τους, τώρα εμφανίζεται στους καταγωγικούς μύθους του ανθρώπινου γένους και διανέμεται κατήκορο. Ο γάμος του Επιμηθέως και της Πανδώρας είναι ο πρώτος γάμος επί γης. Ο Έρος, που προκαλεί το κάλος, θα είναι εφ' εξής μια κοσμολογική κατηγορία που διατρέχει όλη τη δημιουργία, επίσης όμως ένα πλήγμα, μια παθολογία, μια προσωπική συμφορά. Έρος δε τίναξε μη φρένας, ως άνεμος κατόρος τρεις είναι πέτρο. Μου τίναξε τα μυαλά, λέει η Σαφώ, όπως ο άνεμος στις βελανικές στο βουνό, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ποιήτρια της αρχαϊκής εποχής. Δεν είναι πια μόνο ενεργεία συλλογική σύρεξη και πολέμου, αλλά προσωπικού βασάνου και αϊπνίας, ελληνική πικρός και ρησιμελής. Όσον αφορά στα κείμενα της κλασικής εποχής, θα σταθώ σε δύο στιγμές. Εκεί που το γυναικείο σώμα υποφέρει και πλήττεται και εκεί που καθίσταται αντικείμενο της επιστημονικής γνώσης. Οι αρχαίοι Έλληνες διέθεταν, σε αντίθεση με εμάς, δύο λέξεις για να εκφράσουν το έμπειρο γεγονός. Η λέξη ζωή, πάντοτε στον ενικό, περιγράφει το δεδομένο, πρωταρχικό και θεμελιώδες γεγονός ότι ζούμε, όχι αποκλειστικά μόνο εμείς, αλλά και ό,τι απομακρύνεται από την ανθρώπινη ιδιότητα. Τα ζώα επίσης διαθέτουν ζωή, που επιζητά το αγαθόν, ότι δηλαδή είναι καλό και ευχάριστο. Ο Θεός, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι ζωή αρίστη και αίδυρος. Υπάρχει επίσης η λέξη βίος, αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο, που περιγράφει ένα επίτευγμα, μια ατομική ή συλλογική μορφή ζωής που επιτυγχάνεται έξω από τον οίκο, στο δημόσιο χώρο, προορισμένο κυρίως για άντρες. Το ανδρικό σώμα βιώνεται γυμνό, εκτίθεται σε δημόσια θέα, ασκείται, παρατηρείται και αναπαρίσταται, το κάλος του θα διατυπωθεί σε κανόνα και φιλοσοφική ιδέα. Το γυναικείο σώμα ντυμένο, οικιακό και ποτέ γυμνό, θα έχει θέση κοντά στην αισθητική. Η ανατροφή των δέκτων γίνεται κατοίκον, η εκπαίδευσή τους όμως δημοσίως. Τα παιδιά φυλάζονται στο σπίτι, ενώ στους πανηγυρικούς σωματικούς επένους για τους ενδόξους πεσόντας, οι Αθηναίοι για παράδειγμα, θα διακηρύττουν ότι είναι τέκνα μιας θεάς που δεν γεννήθηκε από μήτρα και δεν δίδαξε κανέναν αστό. Η δόξα του ανδρικού σώματος, ηλιοκαμένο από την άσκηση και τον πόλεμο, επιτυγχάνεται στην πιο δραματική της εκδοχή όταν πλήττεται επί τόπου και μοραγεί για την πόλη. Ο θάνατος μιας γυναίκας είναι φευγαλαίος, μετέωρος και αθέατος. Στην Αττική Τραγωδία, ο πιο γυναικείος θάνατος είναι ο παχωνισμός. Η Οκάστη πετάει προς την ομφική παστάδα για να κρεμαστεί από το μέλλον το δοκάρι που κρατάει τη στέγη του οίκου της, μακριά από κάθε θέμα. Το ίδιο και η Φέδρα και η Αντιγόνη. Ο κόμπος, το υφαντό, το πλεκτό, η γυναικεία έργα πάντα χρησιμοποιούνται ως μεταφορές για την ερωτική επιθυμία της γυναίκας, αλλά και γίνονται τα εργαλεία του ανάπτυξης. Από έναν κόμπο αιωρείται το νεκρό σώμα της ηρωίδας σαν πουλί. Πρέπει να σας πω ότι πιο θηλυκές ηρωίδες μεταμορφώνονται σε πουλιά, ειδικά όταν καταδιώκονται και επίκειται η συμβολική σφαγή της διακόρυψης παρθενίας της. Υπάρχουν όμως γυναίκες που αξίζουν και επιτυγχάνουν ένα ανδρικό θάνατο και εδώ είναι μια ισότητα. Η ανδρόβλητη τεμνίστρα θα πεθάνει από μαχαίρι. Το Ιπποκρατικό κόρπους συγκροτείται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα και το πρώτο μισό του 4ου αιώνα του Χριστού, εποχή θεαματικής σύνδεσης ασκληπίων παντού στον ελληνικό κόσμο. Μάλιστα για την περίπτωση εδώ, τη δική μας, από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. οι επώνυμοι άρχοντες των Μακεδονικών πόλεων είναι οι ιερείς του Ασκληπίου, γεγονός που σημαδοδοτεί και το δημοκρατικό χαρακτήρα της οργάνωσης των Μακεδονικών πόλεων και την προηγούσα σημασία και δημοφιλία της λατρείας του νέου Θεού στο Βασίλειο. Οι 60 ιατρικές πραγματείες που μας παραδόθηκαν στο όνομα του Ιπποκράτη
πέρα του ότι αποτελούν σαφώς τα πρώτα συγκροτημένα ηθικά κείμενα, αντιπροσωπεύουν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καθοριστικά πνευματικά κινήματα της ύστερης κλασικής αρχαιότητας, σε μια εποχή ευρύτατου πολιτικού και πολιτισμικού μετασχηματισμού, η επίδραση και η σημασία των οποίων παραμένουν δυστυχώς υπομακρυσμένες. Η υποκρατική ηθική εγγενιάζει έναν τρόπο μετάβασης ανάμεσα από το έξω στο μέσα, έναν τρόπο σύνδεσης της ξεχωριστής, της εξωτερικής, συγγνώμη, ορατής πραγματικότητας με αυτή που υπάρχει κάτω και πίσω, που δεν είναι ορατή και κρύπτεται στη φυλή. Έκτοτε, η διάγνωση, το νέο αυτό σχήμα της αιτιότητας, θα αποτελεί μέχρι και σήμερα το κύριο εργαλείο γνώσης της εσωτερικής πραγματικότητας, σωματικής, πολιτικής, κοινωνικής, ψυχικής, και η νόσος με τα συμπτώματά της θα καταστεί βασιλική οδός για τη γνώση του εσωτερικού μας σήμερα. Ο μεγαλύτερος ιστορικός της αρχαιότητας, ο Κυβίδης, καταρχήν και εκ προημίου, σκέπτεται, ερευνά και συγγράφει κυρίως ως γιατρός. Αποφασίζει να γράψει ένα έργο κτήμα Ισαΐ, ήδη από τις πρώτες εκτροταξίες του Περοπονησιακού πολέμου, «Ελπίσας μέγαν τέσσεστε» του πολέμου, γιατί δηλαδή διέγνωσε, ήδη από την πρώτη στιγμή, τα σημεία, παύλα συμπτώματα ενός πολέμου που επρόκειτο να αποκτηθεί ο μεγαλύτερος στον αρχαίο κόσμο. Το ρήμα «Ελπίζω» είναι τεχνικός όρος της υποκρατικής διαδικής και περιγράφει τη διαγνωστική διαδικασία κατά την οποία η παρατήρηση εξωτερικών σημείων οδηγεί στην βαθύτερη αόρατη αιτία που τα προκαλεί. Το υποκρατικό σώμα περιλαμβάνει γυναικολογικές πραγματείες όπως το περί γυναικής φύσεως, περί φύσεως παιδίου, περί κρισίμων ημερών, περί οκταμίν, περί οκταμίν, περί φύσεως, περί εγκατατομής εμβρίου. Παρ' όλα αυτά, ο μεγαλύτερος και συστηματικότερος βιολόγος της αρχαιότητας, υπήρξε ο Αριστοτέλης, ο οποίος τα μη θεωρητικά του έργα, που καταλαμβάνουν περίπου το 1 τρίτο του σωζόμενου κόρπου των κειμένων που έφτασαν σε εμάς με το όνομά του, μελέτησε και κατέκτησε έναν τεράστιο όγκο ζωολογικών, βοτανολογικών και ανατομικών δεδομένων, με κριτήριο κυρίως αυτό που θεωρούσε την κλασική φυσική αιτία των όντων, την τελεολογία τους. Ένα μέλος ή ένα όργανο ζωντανού οργανισμού υπάρχει, επειδή επιτελεί ένα έργο, το οποίο είναι και αιτία της ύπαρξής του. Στο έργο του περιζώνου ορίων, πραγματεία για τα μέλη και τα όργανα των ζωικών οργανισμών, διαβάζονται. Και δια τούτο, τα μεν τετράποδα των ζώων, ουκ έχει μαστούς εν το τόπο τούτο. Της δε ανθρώπης, δια την ευρυχωρία και το σκεπάζεστε δίν τα περί την καρδία, δια τούτο υπάρχοντος του τόπου, σαρκόντους οι μαστίδια ήρθονται, σαρκόδησόντες της μεν άρεση και την ηρμένη αιτία, επί δε των θηλίων παρακέφυται και προς έτερον έδρων χύσης, ώστε φαμένα αυτή πολλάκης ποιή, αποτίθεται δε ενάρτα της γενομένης προφήνη. Δύο οι συνημαστοί, και τα δύο μόρια είναι το αριστερό και το δεξί. Μας λέει ότι έρχεται δύο ότι άνθρωποι αναπτύσσουν τους μαστούς σε αυτό το σημείο του σώματός τους, γιατί υπάρχει χώρος να πείσουν και κυρίως για να προστατεύσουν ότι βρίσκεται την καρδιά και γύρω από την καρδιά. Επιπλέον μορφή προνόηση από το γυναικείο μαστό να χρησιμοποιείται και ως αγωγός τροφής. Πάντως, από όσο γνωρίζω, η πιο διάσημη, πρώτη διάσημη καταγραφή καρκίνου του μαστού πρέπει να γίνεται από τον Ηρόδοτο και αφορά την Άτουσα, την θηγατέρα δηλαδή του Κύρου, τη μητέρα του Ξέρξη. Διαβάζουμε δηλαδή ότι επί του μαστού έφυγε φήμα, για το ρήμα φύο, δηλαδή ένα ρήθμα, ένα όγκο. Προφανώ αυτή η λέξη φύμα να περιγράφει μια νεοκρασία, ένα τρίξιμο. Πάντω η ιστορία είναι μεγάλη, την θεραπεύει ο Δημοκίδη, είναι ένα γνωστό επεισόδιο. Με την είσοδο στην ελληνιστική εποχή, στον μεγάλο καινούργιο κόσμο μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, η εικόνα του γυμνού γυναικείου σώματο, ιερή και ερωτική ταυτόχρονα πια, κάνει την εμφάνισή του στο δημόσιο χώρο. Οι κόρες παραγγέλνουν στο Πραξιτέλη ένα ελεκτικό άργαμα της θεάς Αφροδίτης, ο οποίος την αναπαραστά γυμνή με τα πρόλουτρό της. Το καλλιτεχνικό προϊόν κρίνεται απαράδεκτο στη σεμνοτυπικό, αλλά καλοδεχούμενο στην πρωτοπόρα των νέων μυθών και του τουριστικού μάνατζμεντ την είδο. Έκτοτε, η ελληνική πόλη θα αποτελέσει το νούμερο ένα ταξιδιωτικό προορισμό, και η Αφροδίτη της Κνίδου, όπως κατέληξε να είναι γνωστός ο τύπος αυτής της γυμνής θεάς, θα προκαλεί για πολλούς αιώνες τον ανθρωπικό ερωτικό παροξισμό. Το γυναικείο σώμα, πλήρως αποτελεχωμένο,
μαλακό, ντροπαλό και παιγνιώδες, συλλαμβάνεται και σκηνοθετείται με γεγονοβλεπτικά πρωτόκολλα ως μια μήχανη ιδιωτική στιγμή που, που παρέχεται ξαφνικά στη δημόσια θέα. Όποιος λοιπόν καταφέρει να πιάσει στα πράσα του θεάστρου Λουτρώτης, δεν καταλήγει πια νεκρός τρελός κυμάδης, αλλά εισπράττει από αυτήν ένα ντροπαλό χαμόγελο. Οι νέες συνθήκες και αντιλήψεις της ατομικότητας, της ιδιωτικότητας, της σωματικής και πνευματικής μέρημνας, της επιστημονικής γνώσης, δημιούργησαν τον χώρο και όχι μόνο για τη θέαση του δημιού γυναικείου σώματος, αλλά για την επισταμένη παρατήρηση και μελέτη του. Ο πρώτος αληθινός γυναικολόγος, ο Εφέσιος Ουρανού του 5ου αιώνα, συγγράφει το αρχαίο best-seller εγχειρίδιο για την ανατομία, τη φυσιολογία, την κύληση, τον τοκετό, την μιλοχία και τις γνώσεις του γυναικείου σώματος. Σε αντίθεση με τη σημερινή μας εποχή, που η έμφυλη διαφορά θεμελιώνεται καταρχάς πάνω σε αδιαφυσβήτητα εξαντλητικά και διαφοροποιητικά βιολογικά δεδομένα για χιλιετίες μέχρι περίπου το 1700, η αντίληψη για τη διαφορά μεταξύ του αρσενικού και του φυτικού ανθρώπου ήταν στην ουσία ένα θέμα κλίμακας. Για την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή ιατρική, και τα δύο φύλλα διαθέτουν τα ίδια αναπαραγωγικά όργανα με τις ίδιες περίπου ονομασίες, σε διαφορετική όμως θέση, ορατή και κρυμμένη αντιστοίχως και με διαφορετική ανάπτυξη. Ο Γαλλινός από την Πέργαμο, τον 5ο αιώνα, γράφει: «Στρίψε προς τα έξω τα γυναικεία γενετικά όργανα και στρίψε προς τα μέσα, για να το πούμε έτσι, τα ανδρικά και διπλοπή ξέτα. Τότε θα βρεις και σου δύο όμοια από κάθε άποψη». Η διαφορά με το αρσενικό σώμα επικεντρώνεται κυρίως στην υφή και την ποιότητα της επιφάνειας του σώματος. Για την αρχαία σκέψη, το σώμα αντικατόπτευζε ή ομολογεί προς την κοσμική τάξη. Τα τέσσερα ριζικά στοιχεία, ο αέρας, το ίδιο, το πύρ και η γη, αντιστοιχούν στους χυμούς που περιέχει το ανθρώπινο σώμα, η σύσταση, η πυκνότητα, η θερμοκρασία και ο συνδυασμός τους καθορίζουν τη λειτουργία των επιμέρους οργάνων. Η ισορροπία των τεσσάρων αυτών στοιχείων εξασφαλίζει την υγεία και διαταραχή της τεινώσεων. Το γυναικείο σώμα θεωρείται πορώδες, μαλακό, ελαστικό, σπογγόδες. Το δέρμα υπήρξε στην αρχαιότητα κυρίως η σωματική έμφυλη διακριτική αναφορά και δευτερευόντως όργανο όπως η μαστίγη. Το λευκό δέρμα, μέχρι το δημοτικό μας τραγούδι πια, υπήρξε το κατεξοχήν στοιχείο του γυναικείου κάλους. Η έμφυλη διαφορά, από όπου και αν κατάγεται, βιολογία και κοινωνία είναι εγκαθιδρύσιμη σχέση εξουσίας. Ένα δίπολο ετεροβαρές και αντιθετικό, και όπως κάθε αφήγηση που περιγράφει την αρχή ενός κανόνα ή μιας τάξης με αξιοσυγκυρότητες, προϋποθέτει την εξαίρεση του. Οι αρχαίοι Έλληνες αφηγήθηκαν αυτή την εξαίρεση τοπικά, η σύγχρονη σκέψη χρονικά. Για τους αρχαίους Έλληνες, γυναίκες εκτός οικιακής θέσης, εκτός γάμου και με πλήρη ανδρική εξάρτηση, κατοικούσαν στο όριο του κόσμου, κάπου εκεί, μακριά στη Σκυθία. Για τους Ευρωπαίους των νεωτέρων χρόνων, το μητριαρχικό δίκαιο είναι εκτοπισμένο σε ένα πριν την ιστορία, πριν την πόλη, πριν το κράτος, πριν τον καπιταλισμό. Θα κλείσω με την πιο ιδιαίτερη και αισθησιακή ίσως περιγραφή της γυναικείας σωματικής αμορφιάς που έχουμε κληρονομήσει από την αρχαιότητα. Παραθέτω τη μεταγραφή του Γιώργου Σεφέλη, χωρίς περιττά σχόλια παρά μόνο αυτό. Το άσμα ασμάτων του Σολομόντος είναι ένα συμπλήρωμα κεφαλάμιων, επένων και ίνων που ανάγεται προς το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. στο πιθανό τόπο σύγκριση στην Παλαιστίνη. Μόλον ότι πουθενά δεν αναφέρεται ο Θεός ή η αγάπη προς αυτόν, το κείμενο αυτό ανεπανάλληπτη της ελληνιστικής αισθαντικότητας συμπεριλήφθηκε το πρώτο αιώνα μετά Χριστόν στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Ως αλληγορικό βέβαια και κατόπιν στον δικό μας μεγάλο αιωτικό κανόνα. Άσμα τρίτο, μιλάει ένας άντρας με τη γυναίκα και ένας χορός. Μιλάει ο άντρας: «Όμορφη που είσαι αγαπημένη, όμορφη που είσαι, τα μάτια σου είναι περιστέρια μέσα από το πέτρο σου. Η κόμη σου είναι κοπάδι γύρια που ροβολούν από το γαλά. Τα δόντια σου είναι προβατίνες κουρεμένες που ανέβηκαν από το λουτρό, όλες με δίδυμα, δεν είναι στέρφανα δεσόλους. Ο σαν το κόδι μου κλωστεί τα χείλη σου και είναι γλυκιά η λαλιά σου. Σαν τη σκελίδα του ροδιού το μαγουλό σου μέσα από το πέτρο σου. Ο σαν τον πύργο του Δαβίδου το αχυλό σου που χτίσανε τον πεοφόρο, χίλια σκουτάρια του έχουν κρεμασμένα, άρματα των αντριωμένων. Τα δυο βυζιά σου είναι δύο νευροί δίδυμοι της αρκάδας
ας πούμε, ένα σαν ημέρα για να ξεκινήσουν οι λύσκοι, θα ανέβω στο βουνό της Μύρνας και του Ιβανιωτολόφου. Στο άσμα πέμπτο, μιλάει ο χορός. Τι την κοιτάζετε τη Σουλαμίτισσα, ως σαν χορός με δύο σειρές. Όμορφα που είναι τα πόδια σου σαν αλάτους, χοντοπούλα. Ο γύρος των μυρών σου είναι γιορτάνια, δουλειά τεχνίτη. Ο αφαλός σου κάλικας τρονευτός, δεν του λείπει κρασί πέρα του. Η κοιλιά σου στάει θυμονιά με φράχτια από κρίνα. Τα δυο βυζιά σου είναι δύο νευροί δίδυμοι της αρκάδας. Ο τραχυλός του πύργος φιλισένιος. Τα μάτια σου είναι λίμνες που εσεγόντα στην πύλη μπάθαρ βίν. Τα ρουθούνια σου είναι ο πύργος του λιβάνου στραμμένος προς τον Δαμασκό. Ορθώνεται η κεφαλή σου ως σαν τον κάρμυλο. Και τα μαλλιά σου είναι πορφύρα στις πλεξούδες του ζητεμένος βασιλιάς. Κατόπιν ο άνδρας, όμορφη που έγινες, γλυκιά μου, όμορφη που έγινες. Αγάπη στα αγαλιάσματά σου. Το ανάστημά σου είναι όμοιο με τη Φοινικιά και τα βυζιά σου τα τσαπιά της. Είπα, θα ανέβω στη Φοινικιά να πιάσω τον καρπό της και να είναι τα βυζιά σου τα τσαπιά του μπέλη και ο ανασασμός σου σαν του μύλου. Τα λόγια σου σαν το καλό κρασί που δίκαια χύνεται για τον αγαπημένο και που γλιστρά στα ναρκωμένα χείλη.